σχέση με τον Ένφια καταρχήν να με πω. Με τον Ένφια και τις 120 δόσεις. Πολλά λέγονται. Σε σχέση με τον Ένφια, νομίζω ότι ο κόσμος θέλει την κατάργηση του Ένφια και δεν θέλει τη μείωσή του. Αυτή είναι η θέση του ΚΚΕ. Γι' αυτό συζητούσαμε πριν μερικά χρόνια. Είναι ένας αντιλαϊκός, από τους πιο αντιλαϊκούς φόρους και πρέπει να καταργηθεί άμεσα. Συνεπώς, κάθε συζήτηση για να μειωθεί λίγο, τόσο ή περισσότερο, νομίζω και ότι. Και το πιο σιγουράκι δεν... για πολλές κυβερνήσεις όμως. Και για τις μεγάλες. Το σταντάρακι ήταν ο Ένφια. Επειδή λέτε αντιλαϊκό. Δεν είπαμε αυτό. Δεν είπαμε αυτό. Μιλάμε, αυτοί που φορολογούνται είναι οι μικρές περιουσίες. Τα 2,6 δις που βγαίνουν από τον Ένφια, νομίζω ότι βγαίνουν από τις πλάτες των λαϊκών οικογενειών. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω, κύριε Σιαφάκα και κύριε Κατσίμη, ότι για όποιον είχε την υπομονή να ακούσει μέσα στο καλοκαίρι τις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης, θα κατάλαβε πολύ γρήγορα ότι πρόκειται για μια συνέχιση της ίδιας οικονομικής πολιτικής και από την σημερινή κυβέρνηση. Η επόμενη μέρα δηλαδή είναι τόσο ίδια με την προηγούμενη και δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά από τη στιγμή που είχε προαναγγελθεί και από την Κομισιόν, από την έκθεση της Κομισιόν, η οποία μάλιστα έσπευσε να δηλώσει ότι δεν μας ενδιαφέρει ποια θα είναι η επόμενη κυβέρνηση. Εμείς γνωρίζουμε ότι αυτές είναι οι δεσμεύσεις. Αυτά είναι τα μέτρα τα οποία θα πρέπει να συνεχιστούν. Και βεβαίως, όπως πολύ σωστά είπατε και εσείς, κύριε Σιαφάκα, κάποια στιγμή διαπίστωσε και ένα δημοσιονομικό κενό. Για το οποίο είπε ότι δεν ξέρουμε πώς θα βρεθούν αυτά τα χρήματα. Εν πάση περιπτώσει, θα πρέπει να καλυφθεί αυτό το δημοσιονομικό κενό. Είναι μια οικονομική πολιτική που βαδίζει στα χνάρια της προηγούμενης. Είναι μια οικονομική πολιτική η οποία καθορίζεται εν πολλής από τα ηλικιώδη, τα θηριώδη πρωτογενή, ματωμένα τα λέμε εμείς, πλεονάσματα, τα οποία νομίζουμε ότι είναι εφιάλτης και βραχνάς για τη μεγάλη πλειοψηφία του λαού, με την έννοια και ότι... Και για μια οικονομία σαν αυτή της Ελλάδας. Ασφαλώς, ασφαλώς. Έτσι, και με τέτοιους όρους, και με καθημαγμένη και με αυτούς τους όρους, αν το δει κανείς, σε αυτό το συμπέρασμα θα καταλήξει. Εμείς όμως έχουμε τη σκοπιά, την οπτική γωνία της καθημερινότητας της λαϊκής οικογένειας που συμπιέζεται πάρα πολύ από την επίτευξη αυτών των πλεονασμάτων. Μιλάμε λοιπόν για πλεονάσματα τα οποία θα συνεχιστούν. Να τελειώσω, μισή φράση. Παρακαλώ, παρακαλώ. Θα τελειώσουν το 2022 το 3,5% και θα συνεχιστούν βεβαίως με πάνω από 2% μέχρι το 2060. Είναι ζητήματα τα οποία καθορίζουν την οικονομική πολιτική, γι' αυτό και βλέπουμε ότι ήταν πολύ λίγα τα πράγματα με τα οποία διαφοροποιήθηκε η σημερινή κυβέρνηση από την προηγούμενη, και από αυτό ακριβώς πηγάζει και αυτό το συνενετικό κλίμα που εκδηλώθηκε μετά από πάρα πολλά χρόνια στη Βουλή. Πού να κάνει αντιπολίτευση ο ΣΥΡΙΖΑ άραγε στη Νέα Δημοκρατία, τη δική του πολιτική συνέχεια. Λοιπόν, για τη συμφωνία των Πρεσπών, νομίζω ότι ήταν αποκαλυπτική και η συζήτηση για τις προγραμματικές δηλώσεις και σε ό,τι αφορά την νέα στάση της κυβέρνησης, όπου αναδιπλώθηκε, είναι φανερό αυτό. Και δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά, γιατί ούτε η Νέα Δημοκρατία, ούτε τα υπόλοιπα αστικά κόμματα που διερήγνυαν τα ημάτια τους για την συμφωνία, δεν διαφωνούσαν με τον ουσιαστικό στόχο αυτής της συμφωνίας, ο οποίος μάλιστα είναι γραμμένος και στο δεύτερο άρθρο αυτής της συμφωνίας, που ήταν η είσοδος της γειτονικής χώρας στο ΝΑΤΟ. Είχαμε πει, κύριε Σιαφάκα, για τους παλιότερους που θυμούνται, εδώ και 30 χρόνια το λέμε, το λέει το ΚΚΕ, ότι το πρόβλημα με τη γειτονική χώρα ποτέ δεν ήταν το όνομα. Θα μπορούσε να βρεθεί, όπως και βρέθηκε, ένα όνομα με γεωγραφικό προσδιορισμό. Το πρόβλημα ήταν η εμπλοκή μεγάλων υπεριαλιστικών οργανισμών, των Αμερικανών, του ΝΑΤΟ. Και τα τελευταία χρόνια το πρόβλημα είναι ο ανταγωνισμός μεγάλων δυνάμεων στην περιοχή. Ένας ανταγωνισμός σφοδρότατος. Ρωσία-Αμερική, λέτε. Ρωσία-Αμερική, φυσικά, και Κίνα σε ένα βαθμό. Και το πρόβλημα είναι λοιπόν αυτός ο ανταγωνισμός, γι' αυτό και προωθήθηκε αυτή η συμφωνία, έτσι ώστε να μαντρωθεί η γειτονική χώρα στο ΝΑΤΟ. Τρέξαμε για ό,τι... να προλάβουμε για το όνομα τσακωνόμαστε. Για το όνομα τσακωνόμαστε, για το όνομα τσακώνονταν. Το ΚΚΕ δεν συμμετείχε στη συζήτηση. Εσείς συμφωνείτε με την αναγνώριση τη μακεδονική ταυτότητα και μακεδονική γλώσσα? Συμφωνείτε. Γιατί μας ρωτάτε? Δεν ρωτάω. Μάλιστα. Δεν το γνωρίζετε. Δυστυχώς δεν έχουμε. Καταψήφισε τη συμφωνία ακριβώς τονίζοντας τα σπέρματα αλυτρωτισμού σε ό,τι αφορά τη γλώσσα και την εθνότητα. Ωστόσο, και αυτά εξηγούνται, γιατί μια τέτοια συμφωνία φτιαγμένη από υλικά
των υπεριαλιστών δεν θα μπορούσαν παρά να έχουν τέτοια μέσα, έτσι ώστε να αξιοποιηθούν στο μέλλον, κύριε, για να ανακατευτεί ξανά η περιοχή.